Η λίστα που κατάρτισε ο Γενικό Ελεκτή αναρτήθηκε το απόγευμα στην ιστοσελίδα τη Βουλή, ω μέρο των πρακτικών τη Συνεδρία τη Ολομέλεια ημερομηνία 2 Απριλίου περιλαμβάνει τα ονόματα των 22 πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον συνεργατισμό, τα οποία αναδιαρθρώθηκαν μέσω διαγραφή χρέου ή ανταλλαγή ακινήτου. Στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί και λίστα εταιριών και νομικών οντοτήτων, στι οποίε γίνεται αναφορά στη σχετική έκθεση τη ελεγκτική υπηρεσία. Ενώ ορισμένα από τα ονόματα συναντώνται και στη λίστα Γιοκάτζη, την οποία η Βουλή έχει επίση δημοσιεύσει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τη. Η λίστα του Γενικού Ελεκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη με τα πλήστα ονόματα να έχουν ήδη διαρρεύσει περιλαμβάνει ονόματα 13 πρώην και 5 νυν βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού, του ΑΚΕΡ, του ΔΥΚΟ, τη ΕΔΕΚ και του πρώην Ευρωκό, πρώην Υπουργών καθώ επίση πρώην και νυν κρατικών αξιωματούχων. Όπω καταγράφεται, τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα υπέβαλαν τα ίδια προτάσει για ρύθμιση των κόκκινων του δανείων και με εισήγηση για διαγραφή ποσού. Στην συνεδρία τη Ολομέλειας την περασμένη Παρασκευή, κατά την οποία αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση, κάποιοι εκ των βουλευτών έδωσαν εξηγήσει για την συμπερίληψη του ονόματό του, ενώ άλλοι επέριψαν ευθύνη στη Βουλή για τον τρόπο που διαχειρίζεται το ζήτημα, συμβάλλοντα τον αποπροσανατολισμό από την ουσία. Στι πρώτες αντιδράσει, ο Υφυπουργό παρά το Πρόεδρο Βασίλη Πάλμα χαρακτηρίζει με γραπτή δηλωσία του ανυπόστατη την συμπερίληψη του ονόματό του στη λίστα, διαψεύδοντα ότι ο ίδιο ή συγγενικό του πρόσωπο είχε ή έχει δανειακή υποχρέωση ή ήταν εγκοιτή σε μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Ουδέποτε είχα αλλά ούτε και έχω οποιαδήποτε δανειακή υποχρέωση, ουδέποτε ήμουν αλλά ούτε και είμαι εγγύητη σε μη εξυπηρετούμενο δάνειο, κανένα συγγενικό μου πρόσωπο, είτε α ή β βαθμού, είτε εξαχιστία, έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Συνακόλουθα, η συμπερίληψη του ονόματο μου στη λίστα που είδε το φω τη δημοσιότητα μου δίνει το δικαίωμα να υποψιάζομαι ότι είτε εξυπηρετεί πολιτικέ και προσωπικέ σκοπιμότητε, είτε είναι αποτέλεσμα πρόχειρη διερεύνηση. Ω εκ τούτου απαιτώ το αυτονόητο, μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Σημειώνεται πω εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης που δέχτηκε η στοσελίδα της Βουλής από Τούρκο Χάκερ, σε συνέχεια παρόμοιων επιθέσεων τις προηγούμενες ημέρες εναντίον της στοσελίδας του Υπουργείου Άμυνας και των ηλεκτρονικών συστημάτων του αεροδρομίου Λάρνακας, καθυστέρησε η ανάρτηση της λίστας των 22 πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.